οι παππούδες του, το κράτος. Εμείς από τις λάσπες τις ειδωμένες τι μπορούμε να φτιάξουμε? Εκεί... Για να συνεχίσω κράτος. Λίγο ποιητικά κι εγώ, αν θέλετε. Καλά κάνετε. Θα πρέπει πρώτα να φτιάξουμε κράτος. Και δυστυχώς η επαφή που έχουμε με τους ανθρώπους που ασχολούνται και με τους πρόσφυγες και με τους μετανάστες στα Διαβατά, στην Δομένη και παντού, είναι ότι ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που βοηθούν, υπάρχουν σε κάποιες περιπτώσεις και κάποιοι ΜΚΟ που έχουν μια χρησιμότητα, συνολικός σχεδιασμός δεν υπάρχει. Είναι αυτό που δυστυχώς έλεγε χθες ένας ξένος δημοσιογράφος, ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει κράτος. Είναι άσχημο αυτό να λέγεται στο εξωτερικό, αλλά είναι πιο άσχημο το ότι μάλλον κάπως έτσι είναι στην Ιδωμένη. Δεν υπάρχει κανένα συντονισμό των κρατικών υπηρεσιών. Είναι έντιμο για τον Σταύρο Θοδωράκη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρήματα δεν τα δίνει στην κυβέρνηση και τα δίνει στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, κάτι για το οποίο η κυβέρνηση διαμαρτύρεται? Να σας πω κάτι. Αν ήμουνα στο εξωτερικό, δεν θα δίνα λεφτά στην κυβέρνηση για την υπόθεση των μεταναστών. Γιατί το πολύ πολύ να έπαιρνε μερικούς καρανίκες ακόμα στα γραφεία στρατηγικού σχεδιασμού. Σε όλα τα κράτη η αντιμετώπιση των προσφυγικών λαών και των μεταναστών γίνονται από ΜΚΟ. Σημασία έχει όμως να υπάρχει ένας καταρχήν κρατικός συντονισμός. Δηλαδή για ποιες ΜΚΟ μιλάμε, έτσι, γιατί εδώ μιλάμε και για ΜΚΟ που δημιουργήθηκαν μέσα σε μια νύχτα, ώστε τα λεφτά να πηγαίνουν σε ανθρώπους που έχουν και στο παρελθόν προσφέρει και που αποδίδουν λογαριασμό στην κοινωνία, όχι γενικώς και αορίστως να τα μοιράζουμε στις ΜΚΟ τα λεφτά. Στην αντιπαράθεση Τούσκ-Τσίπρα προσθέθηκε δεν ένα... Δεν μπορώ να ξέρω. Όχι, αλλά... θα πω το εξής. Καταλαβαίνω, ναι. Γιατί το συζητήσαμε νωρίτερα και με τον Γιώργο τον Κίρτσο, θα το ζητήσω και από την κυρία Καϊλή αργότερα, αλλά ναι. Είναι ευτυχή συγκυρία που είστε μαζί μας. Χθες η Αλβανία ανακοίνωσε ότι υπήρξε συμφωνία στη Ρώμη μεταξύ Ιταλίας και Αλβανίας να πάνε κάποιοι αστυνομικοί Ιταλοί, ναι, στα σύνορά μας. Αυτό δεν είναι μονομερής ενέργεια? Και βέβαια είναι μονομερής ενέργεια. Και να σας πω κάτι, δεν είναι, για να μην λέμε ηρωικές κουβέντες, δεν κινδυνεύουμε από τους Ιταλούς αστυνομικούς που θα έρθουν στα σύνορά μας, αλλά είναι και μια προσβολή των δικών μας δυνατοτήτων. Δηλαδή υποτίθεται ότι η Ιταλία έχει ζήσει το πρόβλημα με τους πρόσφυγες, υποτίθεται ότι έχει μια κυβέρνηση η οποία είναι θετική σε μια αριστερή λογική των πραγμάτων. Έτσι, ο Ρέτζι θεωρήθηκε σύμμαχος του κυρίου Τσίπρα και ούτε αυτούς καταφέραμε να τους έχουμε το πλευρό μας. Και κάνουν συμφωνία με τους Αλβανούς και δεν κάνουν συμφωνία με εμάς. Εκεί δεν έπρεπε να υπάρχει μια καθολική αντίδραση από μέρους της χώρας, κύριε Θόδωρα? Πώς να υπάρχει αντίδραση? Αυτά λύνονται δια της διπλωματίας. Αν δεν έχει καταφέρει η κυβέρνηση να έχει στο πλευρό της το Ρέτζι, τα θυμάστε τα προηγούμενα χαμόγελα πριν ένα χρόνο, τότε γιατί μιλάμε? Μιλάμε για ένα συνεχές βατερλό των ελληνικών θέσεων. Δηλαδή προτιμούν οι Ιταλοί να συνεργάζονται και συνεργάζονται με τους Αλβανούς παρά να συνεργάζονται με τους Έλληνες. Αυτό είναι δυσάρεστο μόνο που το εκφέρω. Αλλά πέστε μου, τι άλλες πληροφορίες έχουμε ανάγκη να καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά με την πολιτική του κ. Τσίπρα στο εξωτερικό? Ναι, υπάρχει ένα θέμα... Το εξωτερικό έτσι κι αλλιώς το ξέρουμε. Ναι. Υπάρχει έλλειμμα συνεργασιών. Δεν υπάρχουν συμμαχίες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μία Μέρκελ και αυτή εξ ανάγκης στηρίζει την χώρα μας, την παρούσα φάση. Δεν υπάρχει δυναμική εκπροσώπηση της χώρας. Δεν υπάρχει σχέδιο. Δεν υπάρχει συντονιστικό κέντρο. Θυμάστε ότι εδώ περίπου και ένα χρόνο το λέω. Δεν αντιμετωπίζει καμία χώρα ένα τέτοιο πρόβλημα εάν δεν υπάρχει ένα ενιαίο συντονιστικό κέντρο. Όχι ένας υπουργός που κάνει δύο κουτσουλιές από εδώ και ένας άλλος που κάνει δύο κουτσουλιές από εκεί. Χρειάζεται ένα ενιαίο κέντρο. Ένας ισχυρός υπερυπουργός, ο οποίος θα προσπαθούσε να συντονίσει στο εσωτερικό και το εξωτερικό τις δυνάμεις της χώρας. Μια δυναμική εκπροσώπηση με τη σύμφωνη γνώμη και των άλλων αρχηγών. Ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να πειραματίζεται και νομίζει ότι η χώρα είναι το πεδίο πειραματισμών των φίλων του και των ανθρώπων. Συγγνώμη αγαπητέ μου κύριε Θοδωράκη, στην σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας βάλατε ένα μπούσουλα κάτω, έναν οδικό χάρτη για να δούμε αν ακολουθείτε ή αν μπορεί να ακολουθεί αυτός ο οδικός χάρτης? Αγαπητέ φίλε, όπως ξέρεις και όπως ξέρουν όλοι οι άνθρωποι που έχουν δουλέψει, τα χαρτιά δεν δίνουν λύσεις. Οι λύσεις έρχονται από τους ανθρώπους.
Αυτό δεν είναι στη ζωή μας. Δώσε το καλύτερο σχέδιο σε έναν ανίκανο άνθρωπο. Θα κάνει κάτι. Δώσε ένα μέτριο σχέδιο σε έναν ικανό άνθρωπο. Θα τα κάνει. Αυτό είναι το ζήτημα. Τι σημασία έχει τώρα. Εμείς τα βάλαμε σε μια σειρά τα πράγματα και τα αρχίσαμε. Εάν δεν μπορούν να τα υλοποιήσουν, αν υπάρχει ανικανότητα στην κορυφή, τι σημασία έχει. Γι' αυτό από την πρώτη μέρα που μπήκα στην πολιτική, φωνάζω και κάποιοι αντίπαλοι μας λένε ότι αυτό είναι απολύτικο. Φωνάζω την πιο πολιτική κουβέντα. Ότι οι λύσεις είναι οι άνθρωποι. Αν επιλέξεις έναν λάθος άνθρωπο, δεν θα έχεις ποτέ λύση. Αυτή είναι η άποψη του ποταμιού και για το μεταναστευτικό προσφυγικό. Και η επιλογή της κοινωνίας στο πρόσωπο του Τσίπρα είναι επιλογή λάθος ανθρώπου στην θέση αυτή. Αποδεικνύεται ότι είναι λάθος, αλλά εγώ δεν πάω τόσο μακριά. Δεν θέλω να τα κάνω όλα μείζωνα πολιτικά θέματα. Θέλω να λυθεί το πρόβλημα της μετανάστευσης και το προσφυγικό. Δεν θέτω δηλαδή με αφορμή αυτό και τον κύριο Τσίπρα υπό την κρίση του ελληνικού λαού. Αυτό θα συμβεί έτσι κι αλλιώς. Αργά ή γρήγορα αυτά τα οποία έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας θα τα πληρώσει από τον ελληνικό λαό. Αλλά εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα από έναν, δύο ικανούς ανθρώπους που θα επιλεγούν. Δεν το κάνει η κυβέρνηση, δεν θέλει να έχει συντονιστικό κέντρο, γι' αυτό έχουμε αυτά που έχουμε στην Ιδωμένη και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Τώρα, βέβαια δεν είναι ενδεχομένως και η καλύτερη συγκυρία, αλλά προβληματίζει πολύ κόσμο, ειλικρινά, λίγη ώρα πριν με δεδομένο ότι ανήκει μια συζήτηση περί υπηκότητας, ηθαγένειας και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, μίλησα με έναν έγκριτο νομικό, επώνυμο, δεν ήθελε να μου πει περισσότερα. Και μου είπε ότι το πρόβλημα είναι ότι η αντιπολίτευση δεν κάνει κάτι σε αυτόν τον κατήφορο. Ένας άνθρωπος μακριά από τα κομματικά πολιτικά και εγώ. Τι θα κάνει η αντιπολίτευση. Εγώ ρωτώ τον Σταύρο Θεοδωράκη, δεν είναι καιρός να τα βρείτε λίγο περισσότερο εκεί κάτω. Μα κοιτάξτε να δείτε. Οι συμμαχίες γίνονται. Η γεννηματά σας ανοίχθηκε. Μα τι αξία έχει αυτό το πράγμα, αυτή η κουβέντα για τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, τι αλλάζει εάν. Σας το λέω εγώ εικονικά τώρα, έτσι. Τι αλλάζει εάν. Τρεις άνθρωποι λένε το σωστό, από το να το λέει ένας άνθρωπος το σωστό. Τι αλλάζει δηλαδή. Ίσα-ίσα που προστίθεται τη φωνή μας. Αυτές οι προτάσεις τώρα των μηχανισμών να ενωθούμε είναι για να νιώσουν ασφάλεια οι μηχανισμοί, να εξασφαλίσουν την επόμενη έδρα τους. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμείς, σαν ποτάμι, συνεργαζόμαστε με τις άλλες δυνάμεις, με τις άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Και τίνουμε χέρι. Άλλο αυτό και άλλο να ενωθούμε για να εξυπηρετήσουμε ποιον. Τις ανασφάλειές μας. Άρα δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Τι θα πρόσθετε δηλαδή σήμερα, να σας πω κάτι. Κοιτάξτε, νωρίτερα είπατε το εξής. Είπατε ότι δεν υπάρχει, δεν θα το προσωποποιήσω, αλλά δεν υπάρχουν ικανά πρόσωπα να διαχειριστούν το μέγεθος του προβλήματος. Η αλήθεια είναι ότι το πρόβλημα μας ξεπερνάει κομματικές γραμμές ή κομματικές αντιπαραθέσεις. Είναι ένα εθνικό ζήτημα. Είπατε μόνο σας ότι δεν υπάρχει το ικανό πρόσωπο για να διαχειριστεί αυτό το ζήτημα. Να το βρούμε. Εγώ το έχω το πρόσωπο. Εγώ θα το πρότεινα. Αλλά αν δεν υπάρχει διάθεση από την κυβέρνηση να πάει σε μια τέτοια ρότα, τι να κάνουμε άλλο. Σας φοβίζει το ενδεχόμενο να γίνουν 200.000 οι πρόσφυγοι οι οποίοι θα εγκλωβιστούν στην Ελλάδα και να τους έχουμε για πάρα πολλά χρόνια για να διαχειριστούμε τα ζητήματα που τους αφορούν. Με αυτό ακριβώς είπα στη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών. Ότι αυτή η συζήτηση ότι θα είναι 100.000 οι πρόσφυγες που θα εγκλωβιστούν ή θα είναι 120 ή θα είναι 90, δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Εάν μηνιαίως μπαίνουν 50-70 χιλιάδες, μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε 200 χιλιάδες κόσμο. Μέχρι το Σεπτέμβρη θα έχουμε 400 χιλιάδες κόσμο. Από τη στιγμή που μπαίνει κάποιος και δεν βγαίνει, δεν πρέπει να έχεις κάποιο ειδικό δίπλωμα για να διαπιστώνεις ότι αυτό το πράγμα θα οδηγήσει τον εγκλωβισμό. Εδώ όμως, αγαπητέ μου Σταύρο Θοδωράκη, όποιος θέτει ένα ζήτημα αυστηροποίησης των κανόνων, ξαφνικά πέφτει στο δίλημα το οποίο εντέχνως έβαλε στην πολιτική γραμματεία του κόμματος τον κύριο Τσίπρας, ανθρωπισμός ή ακροδεξιά. Όχι, δεν είναι έτσι το δίλημα. Το δίλημα είναι και νομίζω ότι έχουν συμφωνήσει και πολιτικοί αρχηγοί. Δεν ξέρω τι λέει. Για εσωτερική κατανάλωση, ο κύριο Τσίπρας στο κόμμα του μπορεί να λέει διάφορα πράγματα. Έτσι. Η Ελλάδα έχει ένα δίλημα. Ανθρωπισμός και ασφάλεια, ανθρωπισμός για τους πρόσφυγες και ασφάλεια για τους κατοίκους, για τα νησιά, για τα σύνορα, παντού, για τις πόλεις, για τις γειτονιές. Και από την άλλη, το χάος του 2015. Το χάος που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ στη μεταναστευτική πολιτική. Αυτό είναι το δίλημα. Δεν υπάρχει άλλο δίλημα. Η αλληλεγγύη
πάει ταυτόχρονα με την ασφάλεια. Γιατί αν δεν νιώθει ασφαλής ένας πολίτης στη Λέσβο, ένας πολίτης στα Διαβατά, δεν θα προσφέρει, θα κλειστεί στο φόβο του. Θα επηρεαστεί από αρνητικές, από αρνητικές θεωρίες. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουμε. Και αυτό το είπαμε και συνάντηση των αρχηγών. Μάλιστα. Ασφάλεια και αλληλεγγύη. Και το έχουμε δείξει. Έχουμε δείξει την αλληλεγγύη μας στους ανθρώπους πρόσφυγες. Αλλά προσέξτε, πρέπει να υπάρχει και ένας σεβασμός στη λογική. Η Ελλάδα υποχρεούται ως μέλος της Ευρώπης να συνεισφέρει όσα συνεισφέρουν και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι στους πρόσφυγες. Την αναλογία, 1:50. Είμαστε ένα μικρό τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να προσφέρουμε εμείς και η υπόλοιπη Ευρώπη στους πρόσφυγες. Από την άλλη όμως, οι μετανάστες όλου του κόσμου δεν μπορούν να ζήσουν στην Ελλάδα, ακόμα και αν το θέλαμε. Δεν έχουμε αυτές τις δυνατότητες σε μια Ελλάδα της κρίσης. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε πει και έχει δεχτεί ο κύριος Τσίπρας ότι θα πρέπει στα σύνορα να γίνεται άμεσος διαχωρισμός των προσφύγων και των αστών και να κατορθώσουμε, που έπρεπε να το είχαμε κατορθώσει από πέρυσι, οι μετανάστες να επιστρέφουν γρήγορα είτε στη Τουρκία είτε στη χώρα προέλευσής τους. Κύριε Θεοδωράκη, χθες ο Αναστασιάδης της Κύπρου ξεκαθάρισε ότι η Κύπρος θα ασκήσει βέτο αν, χωρίς κάποιες προϋποθέσεις, ανοίξουν τα 5 κεφάλαια τα οποία αφορούν και στις σχέσεις Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν υπάρξει λύση στα ζητήματα της Κύπρου. Μήπως είναι καιρό σήμερα δίκιο, να πείτε στο... Ωραία. Μήπως στις 17 και 18 Μαρτίου θα πρέπει και ο Τσίπρας αυτό το βέτο για το οποίο μας είχε προειδεάσει πριν από 2-3 εβδομάδες θα πρέπει να το έχει στη φαρέτρα του με την δική σας των άλλων πολιτικών σχηματισμών συνδρομή ότι κύριε κοιτάξτε ωραία τα λέτε αλλά και μονομερείς ενέργειες έχουμε και ζητήματα έχουμε οπότε ασκώ και εγώ βέτο. Τα βέτο είναι δίκοπο μαχαίρι. Γιατί μετά σε οποιαδήποτε λύση ένα άλλο κράτος θα βάλει και αυτό το δικό του βέτο. Άλλο το θέμα της Κύπρου που σωστά ο πρόεδρος Αναστασιάδης παίρνει και λέει μη συνδέεται το μεταναστευτικό με τις αυθαίρετες αιτιάσεις των Τούρκων. Είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα και πρέπει να το λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση υπόψη της, αλλά από την άλλη δεν μπορείς για κάθε θέμα μέσα σε μια κουβέντα να έχεις βέτο, γιατί το βέτο σας είπα έρχεται και από τους άλλους μετά. Δηλαδή μπορεί να οδηγηθεί η Ευρώπη σε μια καλή λύση για την Ελλάδα και να βρεθεί μια Αυστρία, να βρεθεί μια Ολλανδία και να βάλει το αντίστροφο βέτο. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Είναι επιπόλαιοι όσοι λένε ότι το βέτο είναι η λύση. Μάλιστα. Ότι υπάρχει απειλή βέτο και πρέπει να την έχεις, ναι, αλλά η χρήση του είναι σφαίρα που βγαίνει από το όπλο. Από εκεί και πέρα δεν ξέρεις αν θα χτυπήσει κάπου και θα γυρίσει πίσω. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός. Αγαπητέ κύριε Θεοδωράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.